Πάμε ζωντανά, κυρίες και κύριοι, και στη Θάσο και στη Χαλκιδική, να ξεκινήσουμε από την Ελένη Ατρού, που είναι απόψε στην Νότια Θάσο. Ελένη, καλησπέρα. Εκεί όπου οι κάτοικοι στείνουν οχυρωματικά έργα με το φόβο νέων πλημμυρών για την απόψινή νέα κακοκαιρία. Στον ποτό της Θάσου που βρισκόμαστε, Νίκο, και πριν ακόμη καταφέρουν να υπουλώσουν τις πληγές τους, βλέπετε στρώματα και οικοσκευές να είναι αχρηστεμένα και πεταμένα έξω από τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Οι κάτοικοι και οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων μπορείτε να δείτε ότι φτιάχνουν τα δικά τους οχυρά. Αυτοσχέδια πάντοτε. Σακιά με άμμο μαζί με νάιλον στις πόρτες των διαμερισμάτων. Όχι ότι θα σωθεί κάτι, αλλά τουλάχιστον να μην ξαναγεμίσουν με λάσπη. Αυτό το φόβο δεν τον έχουν μόνο όσοι έχουν πάθει καταστροφές στις επιχειρήσεις τους, στα διαμερίσματά τους, στα σπίτια τους, αλλά και όσοι δεν έχουν πάθει μόνο και μόνο με το άκουσμα εκδήλωσης νέων ακραίων καιρικών φαινομένων. Έτσι λοιπόν, από τη μια έχουμε τους κατοίκους, από την άλλη έχουμε τους φορείς, βαρέου τύπου μηχανήματα μαζί και με το στρατό δουλέψαν πυρετοδός. Όλες ώρες προηγήθηκαν και αύριο θα είναι ανάλογη η εικόνα. Θα προσπαθήσουν να ανοίξουν περαιτέρω τα ρέματα. Και πρέπει να σου πω ότι η δικιά μας αυτοψία έδειξε πως καμία σχέση δεν έχει εικόνα σήμερα με αυτή που είχε πριν από 2-24 ώρα. Ήταν κλειστά τα ρέματα, τώρα έχουν ανοίξει. Ελπίζουμε ότι αυτό θα καταφέρει να βοηθήσει στην εκτόνωση των ρεμάτων, εάν έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Και κλείνοντας, να σας πω πως με απόφαση του Δημάρχου τα σχολεία αύριο στο νησί της Θάσου θα παραμείνουν κλειστά. Ελένη Ατρού, σε ευχαριστούμε. Από τη Θάσο πάμε στην Ολυμπιάδα της Χαλκιδικής. Και εκεί η αιτία των πλημμυρών τα ρέματα. Παύλος Αρόγλου, καλησπέρα. Και εκεί οχυρώνονται με το φόβο νέων πλημμυρών. Και να πούμε, Νίκο, το ότι εδώ στην Ολυμπιάδα ήδη έχουν αρχίσει να πέφτουν οι πρώτες σταγόνες της βροχής. Εικόνες καταστροφής συναντήσαμε εδώ στην περιοχή και γίνεται ένας αγώνας δρόμου όλες αυτές τις ώρες για να μπορέσει να θωρακιστεί η περιοχή. Βλέπετε εσείς πίσω μου αυτόν εδώ τον όγκο. Είναι το νοικοκυριό ενός σπιτιού που βρίσκεται μέσα στη λάσπη. Αποτελείται από τα έπιπλα του σπιτιού και από τις ηλεκτρικές συσκευές. Μέχρι και πριν από λίγο οι ιδιοκτήτες εδώ του συγκεκριμένου σπιτιού προσπαθούσαν να καθαρίσουν την αυλή και το σπίτι από μέσα και φυσικά ζουν υπό τον φόβο όπως και οι υπόλοιποι κάτοικοι της περιοχής, καθώς αναμένεται το ισχυρό κύμα της κακοκαιρίας. Μέσα στο ρέμα, το οποίο βρίσκεται ακριβώς από πίσω μου, μπορείτε να δείτε τα μηχανήματα του Δήμου, της Περιφέρειας, μηχανήματα τα οποία έχει επιστρατεύσει το Υπουργείο Υποδομών και του Στρατού, 30 στον αριθμό, τα οποία εργάζονται για να μπορέσουν και να καθαρίσουν βέβαια το ρέμα, να δημιουργήσουν και τα αναχώματα, ούτως ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα από την βροχή, η οποία, όπως σας είπα, έχει ήδη ξεκινήσει. Είναι εντυπωσιακό, Παύλο, ότι μέσα στη νύχτα καθαρίζουν το ρέμα. Αλλά θέλω να σημειώσω ότι δυστυχώς συνήθως γίνεται κατόπιν εορτής αυτό. Διότι μου έλεγες νωρίτερα και το είδαμε και στο ρεπορτάζ ότι η αιτία της καταστροφής στην Ολυμπιάδα της Χαλκιδικής είναι ότι το μισό ρέμα, όχι το κομμάτι κοντά στη θάλασσα, το πιο πάνω, δεν είχε καθαριστεί. Είναι εδώ το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε και λίγο πιο πάνω, μέσα δηλαδή στον οικισμό. Όχι προς το παραλιακό μέτωπο, εκεί όπου συναντώνται τα δύο ρέματα της περιοχής. Αυτό είναι το κεντρικό ρέμα, το ρέμα Μπαζδέκη. Εκεί και πιο πάνω που υπάρχουν γεφύρια υπήρχαν και φερτά υλικά, αλλά υπήρχαν και κορμοί από δέντρα. Οπότε όταν ήρθε ο χύμαρος, εκτονώθηκε στη συνέχεια μέσα στην περιοχή της Ολυμπιάδας. Να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Να σε ευχαριστήσουμε και να... Και εδώ αύριο θα παραμείνουν στο Δήμο Αριστοτέλη κλειστά τα σχολεία, όλα τα σχολεία, η παιδική σταθμή και τα ΚΔΑ με απόφαση του Δημάρχου. Να ευχαριστήσουμε και τον Παύλο Σαρόγλου και την Ελένη Ατρού για την ενημέρωση ζωντανά από τη Θάσο και από τη Χαλκιδική.